Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία από τη νέα γυναικοκτονία στα Καμίνια, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να ζώνουν την περιοχή. 39χρονος Αλβανός πυροβόλησε με μια σφαίρα στο κεφάλι τη Ρουμάνα σύντροφό του, η οποία βρήκε ακαριαίο θάνατο. Περιμένουμε καλύτερα, κάτι με αυτά ακούμε. Τα παιδιά πάντως τα είχατε δει, δεν είχατε υποψιαστεί ότι κάτι συμβαίνει. Δεν τα πρόσεξα, μπορεί να παίρνωσε, δεν πρόσεξα. Σας είπα, ο γιος με πήρε τώρα από τη δουλειά και με ρωτούσε. Το έγκλημα σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 7 το πρωί, με τον πυροβολισμό να σηκώνει στο πόδι τους γείτονες, οι οποίοι σοκαρίστηκαν από το αιματηρό περιστατικό. Πάρα πολύ δυσάρεστα. Τι είναι, κάτι καλό έτσι, να το ακούς. Και πολλές γυναίκες τα τελευταία χρόνια, ε. Πάρα πολλές. Πρέπει κάτι να γίνει. Δεν ξέρω τι, αλλά πρέπει κάτι να γίνει. Υπάρχει βία. Πάρα πολύ. Τη βλέπω, πάει και έρχεται μόνο, ναι. Γιατί την ξέρα, καλό κορίτσι, καλό. Ναι, καλό κορίτσι. Έμενε πολύ καιρό εδώ. Ναι, πολλά χρόνια, πολλά. Κακομοίρα, κρίμας, μωρέ. Με μία σφαίρα στο κεφάλι σκότωσε τη σύντροφό του, η οποία βρέθηκε νεκρή στο σαλόνι του διαμερίσματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ ακολούθησε έντονος καυγάς μεταξύ του ζευγαριού, με τον άνδρα να πυροβολεί στο κεφάλι τη γυναίκα, η οποία βρέθηκε σε μία λίμνη αίματος. Δεν πρέπει να γίνονται, αλλά γίνονται. Ότι έγινε ένας φόνος. Τίποτα άλλο. Τι να πω. Είναι πολύ λυπηρό. Στεναχωρέθηκα, βέβαια, τη μικρή ήταν η κοπέλα. Δεν ταιριάζουμε, χωρίζομαι. Γιατί να φέρει στο άλλον τη ζωή, άντρα στην γυναίκα. Έτσι δεν είναι. Όπω και τη σκοτώσανε. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, όμως ήταν ήδη αργά για την άτυχη 29χρονη, με τη σωρό της να μεταφέρεται στο Παγνί για νεκροψία νεκροτομή. Η αστυνομία ενημερώθηκε από το ΕΚΑΒ για το τραγικό συμβάν, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ. Ναι, όχι πολλές, γιατί δεν ασχολιόμουν κιόλας, αλλά ακούγαμε. Ναι, πολλοί δεν συμφωνούν στο τέλος ή παίρνουν στη ζωή τους, συγχωρίζουν. Δεν τις κατηγορώ αυτούς τους ανθρώπους. Κατηγορώ τα σκοτώνω ένας τον άλλο. Όχι, εγώ κοιμόμουν και με πήρε ο γιος μου τηλέφωνο που το είδα. Αλλά μετά είδατε την αναστάτωση που επικράτησε εδώ. Ναι, είδα, τους είδα, ναι. Το γνωρίζετε το ζευγάρι? Απλώς έτσι που κατεβαίναν και πηγαίναν και ανεβαίναν. Ναι. Μαρτυρίες περί οίκων περιγράφουν το ζευγάρι ως εξαιρετικά θορυβώδες σε όλες τις εκφράσεις του, ενώ οι καυγάδες ήταν συχνοί στη γειτονιά, ενώ όπως υποστηρίζουν, πριν λίγους μήνες η 29χρονη έχασε το παιδί που χειοφορούσε. Η κοπέλα έμενε εδώ πέρα, ήταν έγκυος, έβλεπε ξυνά το καλοκαίρι και βγάζανε η φωτογραφία με έναν μαύρο πάλι, πολύ μαύρο. Η αστυνομία συνέλαβε το 39χρονο, ενώ στο σημείο βρέθηκε ιατροδικασίες και η σήμανση. Το όπλο του εγκλήματος βρέθηκε με 3 φυσίγκια μέσα, ενώ βρέθηκε και ο κάλικας που οδήγησε στον θάνατο την 29χρονη. Όλα τα εγκλήματα άσχημα είναι. Έμενε η κοπέλα πάνω. Πολύ καλό κορίτσι, αλλά μάλλον τσακωνότανε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος ήταν σεσημασμένος για μικροπαραβατικότητα, όπως μικροποσότητες ναρκωτικών και συμπλοκές, ενώ το ζευγάρι εργαζόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.